Σαν άρκη που αν κάποιος την πατήσει θα εξαφανιστεί ολόκληρη η παραγωγή της τριφυλίας. Έτσι βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί με την έλλειψη εργατών γης η παραγωγή. Αυτή τη στιγμή πάμε να κλείσουμε την περίοδο δηλαδή των αγκουριών στις ντομάτες, στα καρπούζια και σε όλα αυτά και φανταστείτε δηλαδή ότι τα προϊόντα, τα συγκομιζόμενα προϊόντα έχουν φτάσει γύρω στο 65-70% και το υπόλοιπο 20-30% αναλόγως την κάθε επιχείρηση θα μείνει ασυγκόμιστο λόγω ότι δεν υπάρχουν χέρια για να ασυγκομίσουν. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου τόνισε άλλο ένα πρόβλημα που υπάρχει. Οι εργάτες μας εκβιάζουν, είπε χαρακτηριστικά. Έρχονται όποτε θέλουν. Δεν έχουν ανέβει οι απαιτήσεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο του εκβιασμού. Πλέον, όταν περιμένετε, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση όταν την κάνουν κουμάντο οι εργάτες και δεν μπορεί να την κάνει κουμάντο το αφεντικό. Η έλλειψη εργατών γης αποτελεί ένα από τα πιο επίγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Καθώς η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα αυξάνεται, η δύσκολη έβριση εργατικού δυναμικού για τη συγκομιδή και την επεξεργασία αυτών των προϊόντων γίνεται όλο και πιο έντονη. Εμείς ακριβώς στην τριφυλία, επειδή τα έχουμε βγάλει και με τον κύριο Παρασκευόπουλο ακριβώς, χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό 4.800 άτομα. Μόνο για την τριφυλία. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πάνω από 1.000-1.200 εργάτες σε όλη την περιοχή. Η κατάσταση αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία, την οικονομία και τη βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων, όπως τονίστηκε από τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν λύση εδώ και τώρα.